Ανάμεσα στην Γαλατά και τη Μέταλλη. Στο μάτς ξεκίνησε ο Ντουντού στην παλιά για τον Γκαλέτη. Η προσπάθεια του Αργεντίνου που είναι κλεισμένος από τρεις παίκτες της Μπενφίκα και το πλάγιο είναι για τους Πορτογάλους. Πορτογαλική ομάδα η Μπενφίκα με λίγους πάντως Πορτογάλους στο ρόστερ της. 8 παίκτες από τους 28 που έχει στο ρόστερ της είναι Πορτογάλοι. Ο Άντζας ψάχνει ξανά τον Γκαλέτη. Θέλει να ξεφύγει, να σεντράρει για τον Διόκο. Βγαίνει ο Κίμερ, υπάρχει πέρα. Γκολ! Γκολ ο Γκαλέτη, 1-0! 1-0 Ολυμπιακός! Στο ιδανικό ξεκίνημα με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό εδώ στο Καραϊσκάκι. Η τέλεια αρχή για τους ερυθρόλευκους. Εδώ τερματοφύλακας της Μπενφίκα, ο διευθύνς Πορτογάλος, ο Κιμ. Ο οποίος δεν κατάλαβε τι έγινε, βγήκε, πρόλαβε τον Διόγκο στην έξοδο, αλλά ήρθε ο Γκαλέτη που είχε κάνει τη σέντρα νωρίτερα. Ξέφυγε από τον Ριμπέιρο, ξανά η φάση. Με την υπέροχη παλιά του Άντζα, ο Γκαλέτη σεντράρει, προλαβαίνει ο Κίμα, αλλά από την δύσκολη αυτή θέση στην μικρή περιοχή και πλάγια, ο Γκαλέτη θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-0. Με τον Λουτσιάνο Γκαλέτη άλλη μια φορά η φάση και το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Ο Σίδνεϊ έχασε τον Διόγκο εδώ, ο Κιμ βρήκε την μπάλα στη συνέχεια το σούτ του Γκαλέτη. Ο Βραζιλιάνος την ακουμπάει λίγο αλλά την βλέπει όπως και όλοι οι Πορτογάλοι στα δίχτυα της ομάδας της φάουλ τώρα. Καθώς το παιχνίδι συνεχίζεται ξανά η φάση του γκολ με τον Γκαλέτη να πανηγυρίζει ο Λουτσιάνο Γκαλέτη, ο οποίος μετά από καιρό ξαναβρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Σκοράρει και για τον Μπελούτσι. Ο Ρέγιες στην αντεπίθεση των Πορτογάλων. Σουάζο για τον Γκόμες. Ο Άντζας διώχνει και πάλι. Ο Ρέγιες επικίνδυνα με τον Γέντα. Η παλιά στην περιοχή. Offside είναι ο Γκόμες. Ο Νικοπολίδης έκανε την επικάλη απόκριση. Αλλά υπήρξε offside νωρίτερα υπόδειξη του βοηθού. Αλλά είδαμε πόσο γρήγορα τυλίχθηκε αυτή η αντεπίθεση της Μπενφίκα. Με την τελική πάσα εδώ καθαρά όπως βλέπετε σε αντικανονική θέση. Ο Σουάζο πέφτει να τον μαρκάρει ο Παδόπουλος, ωραία για τον Πατσατζόγλου. Διόγκο βλέπει τον Μπελούτσι, ο Μάξι Περέιρα το σουτ. Γκολ 2-0 ο Πατσατζόγλου. 2-0. Ο Χρήστος Πατσατζόγλου γράφει το 2-0. Μπράβο. Το Καραϊσκάκι στο πόδι και ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα για τη νίκη. Με τον Χρήστο Πατσατζόγλου, με το αριστερό του το γκολ. Ένα φανταστικό γκολ για τον Ολυμπιακό και το 2-0 στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Ξανά η φάση, εδώ κόβει με το κεφάλι προσωρινά ο Περέιρα μπροστά από τον Μπελούτσι. Η μπάλα αυτό είναι στο Πατσατζόγλου, το στόπ και αμέσως το σουτ με το αριστερό. Ο Κιμ δεν μπορεί να κάνει κάτι. 2-0 Ολυμπιακός. Δεν νομίζω ότι μπορούσε κανείς να περιμένει καλύτερη αρχή. Καλύτερο. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Με το αριστερό που δεν το έχει ο Χρήστος. Σίγουρα είναι απολύτως ικανοποιημένος από ό,τι έχει δει ως τώρα στο γήπεδο. Και ειδικά επαναλαμβάνω από την αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού. Ο Διόγκο αποφεύγει. Διόγκο! Ναι. 3-0! Ναι. 3-0 από τον Διόγκο! Εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό γκολ. Μπράβο, εκπληκτικό γκολ. Η εικόνα και ο ήχος περιγράφει επακριβώς τι γίνεται τώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Λουίς Διόγκο και 3-0 Ολυμπιακός Μπενφίκα σε ένα μεγάλο ερυθρόλευκο πάρτι. Είδατε πως απέφυγε το Σίδνεϊ.
Και μπροστά από τον Κιμ τον πλασάρει υποδειγματικά. 3-0 κάνει μπαράλια ο Διόγκο εδώ. Τον Κιμ που για το 50% των δικαιωμάτων του η Μπενφίκα πλήρωσε 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά σε αυτή τη φάση τα κλαίει. Και εδώ ο Διόγκο με τον Τζόρτζεβιτς να πανηγυρίζουν αυτό το τρίτο γκολ σε μια τεράστια ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό. Μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα του. Δεν επέτρεψε στον επεφή του Ολυμπιακού τον Παλίδη. Περιέγραψε για να δούμε ο Μπελούτσι. Offside είναι. Ήταν offside ο Καλέτη. Σε αυτήν την νέα assist του Μπελούτσι με το κεφάλι. Βλέπετε εδώ τον Φερνάντο Μπελούτσι. Ξανά η φάση με τον Διόγκο και το τέλειο πλασέ αφού νωρίτερα έχει εξουδετερώσει κάθε απόπειρα αμυντικής αντίδρασης από τον συμπατριώτη του. Η σέντρα στην περιοχή, η κεφαλιά του Σουάζο out στην πιο καλή στιγμή για την Μπενφίκα να μειώσει στο 31. Εδώ ο Νταβίτ Σουάζο στην μοναδική περίπτωση από τη σέντρα του Ρέγιες, στην μοναδική περίπτωση που βρέθηκε εκτεθειμένη η άμυνα του Ολυμπιακού. Πάσα και τον Πίνια να σεντράρει το γυριστό και με απόκριση του Νικοπολίδη στο σουτ του Γέντα. Άλλη μια ευκαιρία για την Μπενφίκα. Ξανά η φάση εδώ με την ωραία επέμβαση του Αντώνη Νικοπολίδη. Πάρα πολύ απέκουστη και πάρα πολύ ωραία απέκουστη. Και είναι αυτό που σημάναμε και λέγαμε προηγούμενα. Την πρέπει να προσευχθεί. Διότι χαλαρώσαμε κάπου λίγο. Ο Ρέγγες περνάει πάλι ένα τον κόλ. Και φάνηκε. Από τον Νταβίτ Λουίζ 3-1. Μειώνει η Μπενφίκα στο 33. Εδώ ο Βραζιλιάνος, ο στόπερ της, που προωθήθηκε. Η μπάλα δεν έφυγε από την πρώτη προσπάθεια των αμυντικών του Ολυμπιακού. Πήγε προς τα πίσω από το κεφάλι του Διόγκο και ο Νταβίτ Λουίζ την υποδέχθηκε ως δώρο και την έστειλε παρά την προσπάθεια του Νικοπολίδη, όπως βλέπετε, ο οποίος βρήκε την μπάλα αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την πορεία της προς τα δίχτυα από αυτό το κοντινό δυνατό σου. 3-1. Λίγο παγώνια η ατμόσφαιρα εδώ στο Φάληρο με αυτό το γκολ. Είναι σημαντικό ότι οπωσδήποτε μέσα στο ημίχρονο να πάμε έτσι όπως είμαστε. Για να δούμε η παλιά. Δεν offside το Καλέτη, αλλά χάνει λίγο το κοντρόλ. Φεύγει η πλάγια. Γυρίζει γκολ. 4-1. Ο Μπελούτσι. 4-1. Από τον Φερνάντο Μπελούτσι. Εκεί που λέγαμε θα πάμε με 3-1, πήγα θα πάμε με 4-1. Και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το ιδανικό φινάλε σε ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Εδώ Μπελούτσι με τον Διόγκο και αυτό που άξιζε να πάρει ένα γκολ ο Αργεντίνος για την καλύτερη μακράν εμφάνισή του από τότε που φόρεσε την φανέλα του Ολυμπιακού. Με μια πάλι πάρα πολύ ενέργεια του Καλέτη. Είναι καταπληκτική, συγγνώμη, τάσο η παλιά του Διόγκο στον έτσι, Καλέτη. Έτσι. Χάνει λίγο το κοντρόλ, μια... αλλά κοιτάξτε πώς γυρίζει την μπάλα στον Μπελούτσι. Είναι αυτό που ήταν μια οργανωμένη επίθεση, αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα τον τελευταίο καιρό ο Ολυμπιακός τη βγάζει πάρα πολύ, όπως έτσι έχει βγάλει και με τον Ηρακλή. 4-1 Ολυμπιακός Μπενφίκα. Πρέπει να επισημάνουμε βεβαίως ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει και απουσίες. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, ότι δεν παίζει ο Σολκίδης, δεν παίζει ο Τωροσίδης. Δεν παίζει ο Λεωνάρντο. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό Μπενφίκα είναι ένα σημείο που πρέπει να επισημάνουμε, γιατί είναι σημαντικό. Το ότι η ομάδα έχει βάθος. Ο Καλέτη ήρθε η ώρα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και θα πάει ο Τζόρτζεβιτς δεξιά λογικά. Αυτό βλέπω να κάνει και νόημα προς τον πάγκο. Εδώ βλέπετε τον Λουτσιάνο Καλέτη. Θα γνωρίσει την αποθέωση. Ήδη συμβαίνει αυτό. Πηγαίνοντας προς τον πάγκο. Αλλά και της βραδιάς απόψε. Βέβαια και η Μπενφίκα να πούμε ότι είναι δεύτερη στην Πορτογαλία. Ενώ ξαναβλέπουμε το πέμπτο γκολ του Διόγκο. Έχει την κορυφαία επίθεση στο πρωτάθλημά της, είναι αίτητη εκεί. Αλλά απόψε τραβάει μεγάλο ζόρι που λένε. Νομίζω απόψε ότι... Και ο Κοβάσεβιτς στο παιχνίδι. Το ήχος από το standing ovation των φίλων του Ολυμπιακού. Για αυτόν που βγαίνει και για αυτόν που μπαίνει. Πρώτα για τον Διόγκο. Και σε λίγα δευτερόλεπτα για τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ξανά η φάση με το υπέροχο γκολ του Διόγκο, το τρίτο του Ολυμπιακού στην βραδιά. Το άδειασμα στον Σίδνεϊ και το πλασέ στον Κιμ. Κοιτάξτε πως βγαίνει και κλέβει από τον Γέμπτα. 4-4 ο Λέτο. Η παλιά στον Κοβάσεβιτς στο πλασέ.
Σον Κιμ δεν πρόλαβε να βρει γεμάτο το σούτο ο Κοβάσεβιτς, την ασίστ του Λέτο. Και ο Λέτο παλιά για τον Όσκαρ. Θα κόψει ο Κοβάσεβιτς το σούτ, το πλασέ διώχνει ο Κιμ. Σημάδεψε, σήκωσε το κεφάλι ο Ντάρκο, ο Κοβάσεβιτς. Πήγε να σημαδέψει την γωνιά ο Κιμ. Στις ελάχιστες φορές που αντιδρά σωστά απόψε βγάζει την μπάλα κόρνερ. Ο Όσκαρ πίσω από τον Κοβάσεβιτς, δεν αλλάζει η διάταξη του Ολυμπιακού.